Νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να πούμε τον ύμνο. Τον ύμνο τον έχουμε. Τον έχουμε, τον έχουμε. Τον έχουμε τον ύμνο. Αλλά θέλω να πω και την έλξη όμως. Την έλξη, καλά η έλξη σου πάει πολύ με το στυλάκι που έχεις, αλλά και ο ύμνος καλός είναι. Ναι. Λοιπόν, ο ύμνος που λέγεται το φίδι. Των γυμνιστών. Των γυμνιστών, ο ύμνος των γυμνιστών. Είναι αφιερωμένος σε όλους τους γυμνιστές και μη. Αφιερωμένα σε όλα τα παιδιά εδώ στο Body Club. Αφιερωμένο πολύ... στην Εύα, τη Λίλα Λιπεργή. Εγώ είμαι η Εύα. Ναι, εσύ η Εύα. Εσύ ποιος είσαι. Εγώ ήταν. Εσύ είσαι το φίδι το πονηρό. Ο πονηρός ο Όφης. Είμαι μια άλλη Εύα. Και ο... μια άλλη Εύα. Και ο Γιώργος μας το δέντρο. Όχι, okay. Εδάμ. Ο Αδάμ. Το φίδι το θα κάνω. Λοιπόν, είπαμε, η Εύα, το φίδι, το δέντρο, το φίδι, η Εύα, καλέ, το φίδι, εσύ το φίδι, ο Όφης. Όφης ο Βαγγέλης είναι, τέλος πάντων. Ο καταραμένος. Όχι ο καταραμένος, ο ευλογημένος. Ο ευλογημένος Όφης. Λοιπόν, ο Βασίλης τι κάνει εκεί. Ελπίζουμε να έχετε μάθει από τις πολλές φορές που το έχουμε παίξει στην εκπομπή να έχετε μάθει το στίχο και να μας το τραγουδάτε εκεί δύο παρά τη νύχτα. Έτσι με κέφι. Ψάχνουν να βρουν τον ύμνο τώρα. Τον ύμνο. Ναι. Σου λέει τι ύμνος είναι αυτός. Τι ύμνος είναι αυτός σου λέει. Τι γίνεται εδώ. Ο ύμνος των γυμνιστών. Ναι. Ναι. Που το στίχο τον έχεις γράψει εσύ, ε. Ναι. Εγώ το στίχο και ο Σπαρτζουνάκης ο Χρήστος στη μουσική. Μου είχες πει ότι τον είχες γράψει σε κάποια πλάζ. Ναι. Τη στιγμή που είδες κάποιον άντρα γυμνό. Όχι, είδα πολλούς. Τέλος πάντων, έναν είδες. Μαζί σίγουρα πάνω κι εσύ. Εγώ θα το τραγουδάω κάποια στιγμή. Όχι, πήγαμε. Ακούστε το, είναι πολύ ωραίο το τραγούδι. Το ξέρετε. Της φύσης είμαστε. Στου παραδείσου τις αρτές. Ha 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 ha.